Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα ξεχωριστό μέρος, το τρίτο μέρος της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε για την Κρήτη σήμερα, όχι μόνο από τηλεθεατές εντός περιφέρειας Κρήτης, αλλά μας βλέπουν και έξω από την περιφέρεια Κρήτης. Θα πάμε σε ένα ξεχωριστό χωριό της Εύβοιας, ένα βίντεο, ένα πρόλογο 30 δευτερολέπτων και θα επανέλθουμε. Καλώς σας βρήκαμε! Της κυρία Κούλα. Όπου θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο καλύτερος πρόλογος, έχουμε δώσει μία δέσμευση ότι θα προσπαθούμε καθημερινά σε κάθε εκπομπή να ξεφεύγουμε από την επικαιρότητα η οποία καταντά κουραστική, πρέπει να τα λέμε, αλλά επηρεαζόμαστε. Και εμείς πάμε λίγο να ξεφύγουμε, πάμε να συνδεθούμε και να δούμε τον κύριο ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαμογελαστός. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Τζαναβάρης. Καλησπέρα σας. Μακάρι να μπορούσα να ανταποδώσω, αλλά δυστυχώς δεν το έχω καθόλου με το σφύριγμα. Λοιπόν, τι μαγικό κάνετε εκεί στα Αντιά, στην όμορφη Εύβοια, σωστά? Ναι, στο Καβοντόρο της Εύβοιας. Στο Καβοντόρο της Εύβοιας. Τι μαγικό κάνετε με αυτή την όμορφη διάλεκτο που τα λέτε σφυρίζοντας? Αυτή είναι μια διάλεκτος που ακολουθεί την ιστορία του χωριού εδώ και αιώνες. Ναι. Γιατί το χωριό Αντιά έχει προϊστορία και ανέκαθεν μέσα από τη μυθολογία η συρριχτή γλώσσα ήταν ένα κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Το συνεχίζουμε μέχρι σήμερα και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε κι άλλο να μην χαθεί, διότι τώρα βλέπετε με την τεχνολογία έφυγαν οι νέοι από το χωριό, αρχίζει να φύγει. Το σφύριγμα... Η επικοινωνία με τη σφυριχτή γλώσσα. Αυτό λέω, βέβαια. Δηλαδή τώρα καθημερινά εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, όσοι επισκέπτονται εκεί και κατάγονται από το χωριό Αντιά, μιλάνε σφυριχτά ακόμα? Βέβαια, εγώ όταν πάω στο χωριό μου με τους γειτόνους, ναι, επικοινωνώ σφυριχτά. Δηλαδή τι τους λέτε μόλις βλέπετε ένα φίλο σας στο δρόμο που έχετε να το δείτε καιρό? Ανάλογα. Όταν θέλω, βγαίνω παραδείγματος χάρη και φωνάζω. Αριστεία, έλα το απόγευμα για καφέ. Και ανάλογα μου απαντάει. Και τι σας απαντάει ο φίλος σας συνήθως? Ανάλογα. Ανάλογα. Ή θα έρθω ή δεν θα έρθω. Αν είναι καταφατική απάντηση, τι θα πει? Καλά, εντάξει. Είστε εξαιρετικός. Είναι κύριο χαρακτηριστικό μιας όμορφης περιοχής. Και εγώ θα πω συγχαρητήρια, θα πω μπράβο. Είστε ένας άνθρωπος που φαίνεται από το χαμόγελό σας, από τη φυσιογνωμία σας, ότι αγαπάτε τον τόπο σας, είστε περήφανος και έχετε και το άγχος να το διατηρήσετε. Αυτό είναι γεγονός, διότι ο χρόνος είναι αμήλικτος. Και η προσπάθεια ενός δεν αρκεί όσο και να είναι ενεργή. Εμένα είναι το πρόβλημά μου είναι να υπάρξει συνέχεια, να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση. Ναι. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, που είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια, Υπουργείο Πολιτισμού, αν θέλετε Υπουργείο Παιδείας. Διότι στην Γαλλία, παραδείγματος χάρη, που είχε εξαφανιστεί για 25 χρόνια, όταν ο φίλος Μοζεράρ πήγε πίσω κατεκτενόμενα της πρώτης διεθνούς συνάντησης μελέτης και διάσωσης της σφυριχτής γλώσσας που είχατε οργανώσει το 2014 στα Αντιά, τον επόμενο χρόνο εκεί το έβαλαν μάθημα στο σχολείο, στο κολέγιο της περιοχής που σφύριζαν. Και σήμερα είναι 40 παιδιά
που έχουν αρχίσει και μαθαίνουν να μιλάνε τη σφυριχτή γλώσσα. Εμείς είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Με τα κόπων και βασάνων, το Οκτώβριο του 19 το κατοχυρώσαμε σε ένα στοιχείο της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είναι κάτι στατικό, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να γίνουν ενέργειες ούτως ώστε να το μεταφέρουμε σε νέους. Υπάρχει αλφάβητος, υπάρχει κάτι το οποίο αλφαβήτα γάμα δέλτα. Μπορείς να το πεις. Δηλαδή το τα αλφάβητο... πρώτα πέντε γράμματα, ποια είναι τα πρώτα πέντε. Αλφα. Α, τώρα μπαίνουμε στο κλίμα. Εψιλον. Είναι μια πλήρως γλώσσα, χρησιμοποιούνται σχεδόν όλα τα γράμματα της αλφαβήτου, τα φωνήεντα όλα και τα πέντε και τα περισσότερα σύμφωνα. Υπάρχουν και κάποια σύμφωνα που δεν μπορούν λόγω της ιδιότητας της χρήστης γλώσσας να τα προφέρουμε και βγαίνουν από τα συμφραζόμενα. Μάλιστα. Αν σας έλεγα τώρα να μας καλησπερίσετε και να πείτε αγαπητέ Νίκο πολλούς χαιρετισμούς στην ομάδα της Κρήτης σήμερα στην Κρήτη TV, τι θα λέγατε? Λοιπόν, σας είπα πολλά χαιρετίσματα στην ομάδα της Κρήτης και κυρίως στους συγχωριανούς μου που βρίσκονται στην Κρήτη και με παρακολουθούν. Α, από πού είστε, για πείτε μας την καταγωγή σας. Από τα Αδιά είμαι, εγώ κατάγομαι από το χωριό εκεί. Εκεί γεννήθηκα, εκεί έπαιγα 14 χρονών. Μάλιστα. Εκεί έμαθα, διότι τότε τη σφαιριστή γλώσσα την μαθαίναμε παράλληλα με την ομιλούσα. 6-7 χρονών αρχίζαμε και καταβάλαμε την προσπάθεια να σφυρίξουμε. Μόλις σφυρίζαμε, από εκεί και πέρα συνεχίζαμε την προσπάθεια να μιλήσουμε σφυρίχτα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Ήταν χαρά και τιμή μας, κύριε Τζαναβάρη, που μιλήσατε μόνος σας, γιατί εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ, η αλήθεια είναι. Μακάρι να μπορούσα. Θα κάνω μαθήματα όμως, θα προσπαθήσω, θα ξανακάνουμε σύνδεση, να μας το επιτρέψει και η πανδημία και να κάνουμε και από εξωτερικό χώρο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ναι. Και τα φιλιά μου στη μικρή μου θαυμάστρια, η μικρότερη θαυμάστριά μου είναι στο Ρέθυμνο. Α, χαιρετισμούς λοιπόν. Ναι, χαιρετισμούς στο Ελπιδάκι. Μάλιστα. Λοιπόν. Καληνύχτα σας και τους κριτικούς τους αγαπώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα, 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 να είστε καλά.